Προημιτελικά κυπέλου για την ΕΠΣ Καβάλας. Ο Απόλλων Χρυσοχωρίου φιλοξενούμενος στον Άρη Πηγών. 2-1 τελικό σκορ. Δεν καταφέρατε να πάρετε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Θα θέλαμε δύο σχόλια από εσάς. Ναι. Καταρχήν αυτά τα παιχνίδια θεωρώ ότι έχουν έτσι, ειδικά για το ερασιτεχνικό επίπεδο, μια όμορφη έτσι, ευχάριστη έγκλη. Απαρτίζονται από γειτονικές ομάδες. Το ευχάριστο είναι ότι σήμερα, αν και Τετάρτη, είχε αρκετό κόσμο στο γήπεδο που ήθελε να παρευρεθεί σε αυτό το παιχνίδι. Ένα σπουδαίο παιχνίδι. Θα έλεγα ότι έχει το χαρακτήρα του γειτονικού ντέρμπι. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς για εμάς υπάρχουν αρκετές αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και τα τελευταία παιχνίδια. Την ομάδα δυστυχώς την ταλανίζουν αρκετές απουσίες. Αυτό επιφέρει και δυστυχώς στο ρόστερ μια αλφα κόπωση. Οπότε θεωρώ ότι ζορίζονται πολύ τα παιδιά, οπότε με βάση αυτό και μόνο θα πρέπει, οφείλω να πω ένα μπράβο και συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνουν οι ποδοσφαιριστές μας. Είναι, πιστεύω, είναι άξιο χαρακτηριστικό αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό κομμάτι, θεωρώ ότι μείναμε πίσω στο πρώτο ημίχρονο με δύο στατικές φάσεις, κάτι για το οποίο πονάμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Χειρίστηκε καλύτερα την εικόνα του πρώτου χρόνου ο Άρης Πηγών. Θα έλεγα ότι ήταν πιο δίκαιος πάνω στο αποτέλεσμα στο πρώτο ημίχρονο για τον Άρη Πηγών. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε και πολλά να αλλάξουμε, να ρισκάρουμε παραπάνω. Θεωρώ ότι είχαμε μια καλύτερη λίγο εικόνα, βελτιώσαμε λίγο την εικόνα μας στο δεύτερο ημίχρονο σχετικά με το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει. Καλή συνέχεια να ευχηθώ στον Άρη Πηγών. Έχει διπλό στόχο και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο πλέον. Εμείς πλέον απομονώμαστε μόνο για το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι έχουμε άλλα 5 παιχνίδια. Θα κοιτάξουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε με βάση για το σύλλογο. Θα κοιτάξουμε τη συνέχεια μας. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γνατιάδη, συγχαρητήρια. Βύρον Καβάλας, Νέστος Χρυσούπολης, Άρης Πηγών, περιμένουμε τον τέταρτο. Διπλός ο στόχος και για εσάς. Κυνηγάμε το πρωτάθλημα. Πάμε πάρα πολύ καλά στο κύπελλο. Θα ήθελα και δύο σχόλια από εσάς. Όπως είπε και ο συνάδελφος, είναι ένα γειτονικό ντέρμπι με δύο ομάδες οι οποίες έχουν και καλό ρόστερ. Εμείς έχουμε διπλό στόχο, όπως προείπατε, και το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Μείναν 5 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Είμαστε μια ομάδα η οποία, όπως σας είπα, μια μικρή κοινωνία εξαγωσίων κατοίκων που προσπαθεί να διεκδικήσει και τον κύπελλο και το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Καβάλας. Υπάρχει μια διοίκηση η οποία είναι κοντά στην ομάδα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν ποιότητα. Δουλεύει η ομάδα σε μη επαγγελματικά πρότυπα, θα μπορούσαμε να πούμε. Εμάς ο στόχος μας είναι το Σαββάτο στο κύπελλο των Ελευθερών. Εκεί πρέπει να πάρουμε τη νίκη και από εκεί και πέρα, στα επόμενα 5 παιχνίδια, να δείξουμε ποιοι είμαστε. Ξεκάθαρα ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Σίγουρα στο κύπελλο υπάρχουν ομάδες παραδοσιακά μεγάλες, όπως είναι ο Νέστος, ο Βύρον και ποιος θα είναι και ο τρίτος. Εμείς θα τα δώσουμε όλα και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Αυτό μπορούμε να υποσχεθούμε στους φιλάθλους αυτού του χωριού. Γίνεται, σας είπα, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στους ποδοσφαιριστές μου και είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον αγώνα τον οποίο δίνουν κάθε Σαββατοκύριακο αλλά και στους αγώνες κυπέλλου. Σας είπα ότι το μυαλό μας είναι μόνο στο γήπεδο των Ελευθερών εκεί με το τοπικό χωριό και θα προσπαθήσουμε και εκεί να κερδίσουμε το παιχνίδι για να έχουμε τις ελπίδες μας για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εμείς να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ευχαριστούμε και εμείς.